Δυσκολεύεσαι να βρει πελάτε που να θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα της υπηρεσία σου. Χρειάζεται να ξεκινήσει αρχικά προσδιορίζοντα το προφίλ του ιδανικού σου πελάτη. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε μαζί τα βασικά βήματα για να προσδιορίσει το προφίλ του ιδανικού σου πελάτη ώστε να μπορέσει να στοχεύσει στο σωστό κοινό και να αναπτύξει την επιχείρησή σου. Αυτό που μου λένε συχνά πελάτε μου όταν του κάνω την ερώτηση σε ποιου απευθύνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίε του, είναι ότι τα προϊόντα μου ή οι υπηρεσίε μου είναι για όλο τον κόσμο. Ναι, σίγουρα θα θέλαμε όλοι να αγοράσουν τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε μα. Όταν όμω κατανοήσει και σου είναι ξεκάθαρο ποιο είναι ο ιδανικό σου πελάτη, αυτό που ξέρει ότι αν μάθει για τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε σου, είναι πιο πιθανόν να μπορεί και να θέλει να τι αγοράσει άμεσα τότε αυτό θα σε βοηθήσει να προσαρμόσεις το marketing που θα κάνεις, να δημιουργήσεις προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη σου και τελικά να έχεις περισσότερες πωλήσεις. Και αυτό ακριβώς θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπου να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Για να προσδιορίσει το προφίλ του ιδανικού σου πελάτη, μπορεί να ξεκινήσει, εστιάζοντα ποιοι είναι ήδη οι πελάτε που σε εμπιστεύονται. Οπότε ανάλυσε τα δημογραφικά του στοιχεία, όπω η ηλικία, η περιοχή. Οι αγοραστικέ του συνήθειε, τα ενδιαφέροντά του. Δε επίση τα σχόλιά του και κατάγραψε τα βασικά σημεία. Για παράδειγμα, παρατήρησε αν οι πελάτε σου προτιμούν συγκεκριμένα προϊόντα ή αν έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά στι αγορέ του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο ξεκάθαρο προφίλ του ιδανικού σου πελάτη και να προσαρμόσει τη συνέχεια τη στρατηγική σου με βάση τι ανάγκε του. Πριν συνεχίσω, θέλω να σου μιλήσω για το χορηγό του σημερινού μαθήματο. Αν θέλει να δει δηλαδή, αν το coaching είναι για σένα και να δω κι εγώ αν όντω μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, μπε στο greekcoach.gr κάθετος free, ζείτε να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching. Και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε ποιε είναι οι πιθανότητε και οι δυνατότητε να δουλέψουμε μαζί. Επίση, στη συνεδρία αυτή θα κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρησή σου, να δούμε ποια είναι τα σημεία τα οποία χρειάζεται να δουλέψει για να έχει καλύτερα αποτελέσματα και με την ομάδα σου. Και στο τέλο τη συνεδρία θα αφιερώσουμε 2-3-5 λεπτά. Για να σου εξηγήσω πώ ακριβώ δουλεύω και ποιε είναι οι υπηρεσίε μου. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free. Το δεύτερο βήμα για να προσδιορίσουμε το προφίλ του ιδανικού μα πελάτη είναι η έρευνα αγορά. Υπάρχουν διάφορε μέθοδοι για να το κάνει αυτό. Μπορεί για παράδειγμα να ξεκινήσει με έρευνε και δημοσκοπήσει στα polls στα social media. Καθώ και σύντομα ερωτηματολόγια που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσει τι ανάγκε και τι προτιμήσει των δυνητικών σου πελατών. Χρησιμοποιεί εργαλεία όπω το Google Analytics και τα social media insights για να συλλέξει τη δεδομένα. Για παράδειγμα, το δικό μου κοινό στο Instagram είναι περίπου 78% γυναίκε και το υπόλοιπο 22% είναι άντρε και είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ηλικίε από 28 μέχρι 45. Και είναι κυρίω από Ελλάδα και μετά Κύπρο. Μπορώ επίση να αναλύσω τα στατιστικά του κλάδου μου για μια πιο συνολική εικόνα. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι αγοράζουν υπηρεσίε coaching ή e courses βελτίωση συνηθιών χρόνου και marketing. Και τέλο, μπορεί να κάνει μια ανάλυση των ανταγωνιστών. Δηλαδή, δε σε ποιου απευθύνονται οι ανταγωνιστέ σου και ποια στρατηγική ακολουθούν. Όλε αυτέ οι πληροφορίε θα σε βοηθήσουν να καταρτήσει μια πιο στοχευμένη στρατηγική για τον ιδανικό σου πελάτη. Το τρίτο βήμα για να προσδιορίσουμε το προφίλ του ιδανικού μα πελάτη είναι αυτό που ονομάζουμε η δημιουργία τη περσόνα του πελάτη. Η περσόνα του πελάτη ουσιαστικά είναι ένα φανταστικό χαρακτήρα. Που αντιπροσωπεύει τον ιδανικό σου πελάτη. Για να δημιουργήσει μια περσόνα, συμπεριέλαβε επίση πάλι δημογραφικέ πληροφορίε όπω η ηλικία και το επάγγελμα, αλλά συμπεριέλαβε επίση και στόχου, προκλήσει που μπορεί να αντιμετωπίζει, καθώ και την αγοραστική του συμπεριφορά. Για παράδειγμα, φτιάξε ένα προφίλ ενό πελάτη όπω Η Μαρία είναι 35 ετών, υπεύθυνη marketing που επιδιώκει να βελτιώσει τι δεξιότητέ τη και να ανακαλύψει νέα εργαλεία ψηφιακού marketing. Οι προκλήσει τη περιλαμβάνουν την έβρεση αξιόπιστων πόρων και η προτίμησή τη είναι να κάνει έρευνα σε επαγγελματικά φόρουμ και blogs. Αυτέ οι πληροφορίε θα σε βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα του ιδανικού σου πελάτε και να του προσεγγίσει πιο εύκολα. Το τέταρτο βήμα για να δημιουργήσουμε το προφίλ του ιδανικού μα πελάτη είναι η τμηματοποίηση του κοινού μα. Επίτρεψε μου να σου εξηγήσω. Η τμηματοποίηση είναι απαραίτητη γιατί σου επιτρέπει να διαχωρίζει το κοινό σου σε μικρότερε Πιο ομοιογενείς ομάδες. Έτσι μπορείς να προσαρμόσεις το μάρκετινγκ που θα κάνεις πιο αποτελεσματικά. Μπορείς να κάνεις την δημοτοποίηση με βάση πάλι δημογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικία ή η περιοχη Ή ψυχογραφικά στοιχεία, όπως ενδιαφέροντα και αξίες. Καθώς και συμπεριφορικά δεδομένα, όπως αγοραστικέ συνήθειε και πρότυπα συμπεριφορά. Για παράδειγμα, δημιούργησε μικρότερε ομάδε όπω γυναίκε που εργάζονται ηλικία 25 έω 34 ετών, που ενδιαφέρονται για την άσκηση, τη διατροφή και έχουν προτίμηση σε βιολογικά προϊόντα. Αυτή η στρατηγική θα σε βοηθήσει να κάνει πιο συγκεκριμένη στόχευση και να επικοινωνήσει πιο αποτελεσματικά με κάθε τμήμα του σου. Αφού κάνεις όλα τα παραπάνω βήματα, θα έχεις πλέον πιο ξεκάθαρη εικόνα για το προφίλ του ιδανικού σου πελάτη. Στη συνέχεια, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να αποφασίσει τη στρατηγική marketing ή ακόμα και του περιεχομένου σου στα social media. Μπορεί να προσαρμόσει το περιεχόμενό σου ώστε να ανταποκρίνεται στι ανάγκε και στα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου κοινού που έχει επιλέξει. Οπότε επίλεξε σωστά μετά τα κανάλια επικοινωνία σου, είτε είναι social media, είτε είναι email marketing, η διαφήμιση ή YouTube, και δημιούργησε μηνύματα που έχουν απήχηση και προσφέρουν αξία στου πελάτε σου. Για παράδειγμα, αν το προφίλ σου είναι νέε εργαζόμενε γυναίκε που ενδιαφέρονται για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση μπορεί να προωθήσει περιεχόμενο που αναδεικνύει έρευνε και συμβουλέ σχετικά με υγιεινέ συνήθειε, με τη γυμναστική, με την υγεία. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα στη στρατηγική σου ή τη καμπάνια που θα ακολουθήσει και θα ενισχύσει τη σύνδεσή σου με το κοινό που έχει επιλέξει. Για να προσδιορίσει λοιπόν το προφίλ του ιδανικού σου πελάτη, ανάλυσε του υφιστάμενου πελάτε σου για να κατανοήσει ποιοι είναι και τι του ενδιαφέρει. Κάνε μια έρευνα αγορά χρησιμοποιώντα εργαλεία και δεδομένα για να συλλέξει επιπλέον πληροφορίε. Δημιούργησε την περσόνα του πελάτη. Χώρισε το κοινό σου σε μικρότερε ομάδε για να προσαρμόσει το marketing σου πιο αποτελεσματικά. Και τέλο, χρησιμοποίησε το προφίλ του ιδανικού σου πελάτη σε στρατηγικέ marketing σου για να ενισχύσει την επικοινωνία και την αποτελεσματικότητα τη καμπάνια σου. Εάν βρήκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάνε like άφησε ένα σχόλιο με τη σκέψη σου και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Δες στα επόμενα μαθήματα, στα επόμενα βίντεο για τη δημιουργία περιεχομένου που προσελκύει τους ιδανικούς σου πελάτες. Βάλε σε εφαρμογή τις σημερινές ιδέες. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου!